Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι το έχω λίγο πιο κάτω, οι κληρικοί οφείλουν να δείχνουν επιοίκεια και συγκατάβαση στις αδυναμίες των πιστών και να τους διορθώνουν. Μπορούν να ζητούν το ίδιο πράγμα από τους πιστούς για τις δικές τους αδυναμίες? Όχι. Όχι. Βέβαια, άνθρωποι είναι, ούτε πανταχού παρόντες είναι, ούτε τα πάντα μπορούν να ικανοποιήσουν, δεν είναι δυνατόν. Αλλά κάποια πράγματα όμως πρέπει να τα προσέξουμε. Θα ήταν πρώτα ντροπή να ζητήσουμε επιοίκεια για κάποια μας πράξη που δεν θα επιτρεπόταν ούτε στον λαϊκό. Ένα δεύτερο σημείο. Καταστρέφεται η αυθεντία του κληρικού. Καταστρέφεται. Ένα τρίτο σημείο. Όπως σας είπα, άνθρωπος είναι, δεν τα φτάνει όλα. Πολλοί λένε, μα να σας δω, μα δεν μπορώ. Μα ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ολόκληρο το 24ωρό μας. Εκείνον μπορούμε να επικαλούμεθα. Ο άνθρωπος, ο αντιπρόσωπός του, ο κληρικός, και πρέπει και να κοιμηθεί, και πρέπει και να φάει, και πρέπει και να πληθεί. Έχει, άνθρωπος δεν είναι. Και δεν είναι δυνατόν, ούτε πανταχού παρόν είναι ο κληρικός, ούτε δύναται να θεραπεύσει όλες τις ανάγκες του λαού. Δεν είναι δυνατόν. Και ένα τέταρτο, που αυτό που σας είπα και προηγουμένως, είναι από την ευχή της προσκομιδής. Λέμε εκεί, και ικάνωσον ημάς Κύριε προς εναγκίνηση δώρατα και θυσίας πνευματικάς, να σου προσφέρουμε δώρα και θυσία και θυσίες πνευματικές υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε αμαρτίες. Δεν επιτρέπεται να έχουμε άγνοια. Ο λαός έχει αγνοήματα. Πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζει. Γι' αυτό διαπράττει την αμαρτία. Ο κληρικός δεν επιτρέπεται να έχει αυτήν την άγνοια. Αυτά, παιδιά, είχαμε να πούμε σήμερα. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Σας υπενθυμίζω, την μεθεπομένη Κυριακή έχουμε πάλι εδώ τα θέματά μας.